ηθοποιός, παρουσιάστρια, επιχειρηματίας, σύζυγος, μητέρα, γυναίκα. Έχει παίξει πολλούς ρόλους στη ζωή της και όλους με μεγάλη επιτυχία. Έκανε τον ντεμπούτο της το 1993 στη σειρά «Μάνα είναι μόνο μία», ως κόρη της Μέρης Χρονοπούλου, όπου την έκανε αμέσως γνωστή και αγαπητή στον κόσμο. Και από τότε δεν έχει σταματήσει να πρωταγωνιστεί σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο. Έχει πάντα μια διακριτική γοητεία και ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία, αφού είναι απόγονος του Ίωνα Δραγούμη. Κυρίες και κύριοι, η Ναταλία Δραγούμη. Ναταλία, καλώς όρισες στο Thrive. Γεια σου, Ζέτα μου. Είμαστε στο Σεμίραμις, στο ξενοδοχείο το Υπέροχο, στα Βόρεια Προάστια, τα οποία είναι υπέροχα επίσης, αλλά πού και πού ανοίγουν οι ουρανοί, μέσα στο καλοκαίρι ιδίως, και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και σήμερα. Γιατί εσείς τα νότια δεν έχετε βροχές, δεν είστε άλλο. Κοίταξε, εγώ σε έφερα εδώ, σε αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο, γιατί θέλω να φέρω μία νότια στα βόρεια, να δείτε τη γλύκα που έχουν τα Βόρεια Προάστια. Την έχω μικρή, είμαι. Είσαι βορειοπροαστήτησα αμετανόητη, έτσι. Ναι, γεννήθηκα στο κέντρο της Αθήνας και αρκετά στο δημοτικό μετακομίσαμε στα βόρεια. Ναι. Κοίτα, εγώ είμαι νότιοπροαστήτησα και πάλι δεν το αλλάζω. Υπάρχει αυτό η βόρικη νότη. Εγώ νομίζω έτσι, ότι στα νότια θέλω διαβατήριο για να πάω. Θες διαβατήριο. Ναι, το αντίστοιχο συμβαίνει με εμένα εδώ πέρα. Ήθελες πάντοτε να είσαι ηθοποιός, να γίνεις ηθοποιός? Ναι, ήθελα πάντοτε και μάλιστα το συζητούσα, δεν θυμάμαι τις προάλλες, με την αδερφή μου και τον μπαμπά μου, ότι από πολύ πολύ μικρή ήξερα τι θέλω να κάνω. Και αυτό τώρα που έχω παιδιά στην ηλικία του επαγγελματικού προσανατολισμού, τώρα καταλαβαίνω πόσο τυχερή ήμουν που ήξερα τι θέλω να κάνω. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, εκτός από τις φάσεις που έλεγα ότι θέλω να γίνω αρχαιολόγος και βατραχάνθρωπος. Συνδυάζονται μετά αυτά τα δύο. Θα μπορούσες να ναι, γιατί πάλι είναι έρευνα. Μπαίνεις και εξερευνάς. Υπάρχει η εξερεύνηση που μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Και όταν ήμουν μικρή, είχα μανία με την εξερεύνηση παλιών σπιτιών. Τώρα πια δεν υπάρχουν, έχουν ανακαινιστεί ή έχουν εγκρεμιστεί, μάλλον καλύτερα, χειρότερα. Έχουν εγκρεμιστεί τα παλιά σπίτια. Στο Ψυχικό και στην Κηφισιά υπήρχαν φοβερά αρχοντικά και έμπαινα μέσα. Ήταν το χόμπι μου αυτό. Έχεις μιλήσει στα παιδιά σου για την σεξουαλική παρενόχληση που είχες δεχθεί όταν ήσουν μικρή? Δεν τους έχω πει για τη δική μου, όχι ότι είναι μυστικό, απλώς τους έχω πει κάποια πράγματα για να γνωρίζουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια τέτοια στιγμή ή να αποτρέψουν. Αν έρχονταν η κόρη σου και σου έλεγε «Μαμά, εσένα συνέβη από άτομο που ήταν στο οικογενειακό σου περιβάλλον». Ο λόγος, Ζέτα μου, που το είπα είναι γιατί η σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκα ήταν από ένα άτομο πολύ στενά συνδεδεμένο με την οικογένειά μου. Δηλαδή? Ήτανε φίλος των γονιών μου, ο οποίος εμπιστευόντουσαν το παιδί του, το μικρό παιδί του, γιατί έχω άλλα 4 μεγάλα αδέρφια, και με πήγαινε βόλτας με το ποδήλατο. Ήτανε υπεράνω πάσης υποψίας. Καλά, υπάρχουν και πιο τραβηγμένα πράγματα, να είναι πατέρας, πατριός. Έχω ακούσει, όχι έχω ακούσει, μία γνωστή μου από οικογενειακό φίλο έγινε απαγωγή. Το είπες στη μητέρα σου τότε? Ποια ήταν η στάση της? Α, όχι. Δεν το είπα. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή τη γλίτωσε έτσι χωρίς να έχει ακουμπήσει. Πέρασε και δεν ακούμπησε όλο αυτό δηλαδή? Αυτός ο άνθρωπος δεν ξαναράζει στην Ελλάδα, ήταν Γάλλος. Γάλλος φιλέλληνας. Ήταν κάθε καλοκαίρι στην Αίγινα μαζί μας. Δεν ξέρω αν ζει, αν έχει πεθάνει. Το είπα στην αδερφή μου. Έχω μεγάλα αδέρφια, όπως σου είπα. Ναι. Το είπα στην αδερφή μου γιατί ντράπηκα να το πω στη μαμά μου και στον μπαμπά μου. Ευτυχώς δεν χρησιμοποίησε βία, οπότε δεν έπαθα κάτι εννοώ σωματικό. Θα μπορούσα να είχα πάθει ψυχικό. Βέβαια. Και το τραγικό είναι ότι επειδή τον ήξερα, ήμουν ευγενική. Μα αυτό είναι το θέμα. Και μικρή, άπειρη, δεν ήθελα να τον προσβάλλω. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό με εκεί πέρα πατάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς, γιατί αν χρησιμοποιήσει ο άλλος τη βία, αμέσως το ένστικτο αγριεύει. Ναι, ναι. Και εκεί μπορεί να είσαι, ακόμα και να βρίσεις και να χτυπήσεις για να αμυνθείς. Αλλά όταν γίνεται με το σεις και με το σας, λες κάτσε, τι γίνεται, κάτι γίνεται που δεν μ' αρέσει εδώ πέρα. Εγώ πρέπει να ήμουν 12.
Δεν ήμουν τόσο μικρή ώστε να είμαι τελείως απονήρευτη. Και μπόρεσα κάπως να ξεγλιστρήσω χωρίς να πάθω κάποιο τραύμα ή κάτι τέτοιο, ξέρεις. Αν ερχόταν η κόρη σου και σου έλεγε αυτό, τι θα έκανες τώρα που πλέον όλα αυτά έχουν... υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση, ξέρει ο άλλος τι να κάνει και επίσης είναι ανοιχτή η γραμμή της... Ναι. Του να ομολογήσει, σε πάση περιπτώσει, και να καταδώσει αυτόν τον άνθρωπο. Τι θα έκανα. Καταρχήν, νομίζω μπορώ να σκοτώσω άμα κάποιος πειράξει το παιδί μου. Θα προσπαθούσα να βρω αυτόν τον άνθρωπο, να τον καταγγείλω, να το... Δεν ξέρω τι... Δεν μπορώ ούτε να το σκέφτομαι. Ναι. Όχι, ήθελα να πάω στην σχέση, γιατί πολλά πράγματα τα έχουμε ζήσει εμείς και τα έχουμε μετανιώσει με τον τρόπο που τότε αυτό ξέραμε, αυτό κάναμε, τα έχουμε αντιμετωπίσει. Στα παιδιά μας αντίστοιχα, γιατί είναι αυτό το μεγάλο ζήτημα. Τι μαθαίνεις τα παιδιά σου από αυτά που ξέρεις εσύ, τι να τους πεις για να τα προστατεύσεις, γιατί είναι πιο δύσκολες αυτές οι εποχές, πιο πονηρές. Αυτό είναι το βασικό, ότι πρέπει να, να τους έχεις προσφέρει μια ασπίδα προστασίας δική τους, γιατί δεν μπορείς να είσαι από πίσω τους. Να ξέρουν ακριβώς πού ο άλλος περνάει το όριο. Να ξέρουν ακριβώς ότι όταν κάτι δεν τους αρέσει, πρέπει να το λένε. Ναι. Δεν υπάρχει ευγένεια σε αυτά τα πράγματα. Οτιδήποτε δεν τους αρέσει στον άλλον. Άρα να είσαι κοντά με τα παιδιά σου, να μιλάς επί της ουσίας, να είναι ανοιχτά και να υπάρχει αυτή η σχέση που οτιδήποτε θέλουν να πούνε, να στο πούνε έτσι, αμέσως. Ακριβώς. Είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη στο θέμα της ανακύκλωσης. Παίρνω κάθε μέρα την Κογκολέζα μου, την Καρμελίτα, πηγαίνουμε στους κάδους απορριμμάτων και εκείνη, πάντα φορώντας τα πλαστικά γάντια, ψάχνει στους πράσινους κάδους για σκουπίδια που είναι ανακυκλώσιμα. Τα παίρνει λοιπόν από τους πράσινους και τα βάζει στους μπλε. Και όλο αυτό εγώ το επιβλέπω. Πολύ κούραση, αλλά χαλάλη, γιατί κάνω κάτι καλό για τον πλανήτη. Τα βάζει τα παιδιά σου στη μηχανή. Οδικής μηχανή από τότε που είσαι πολύ μικρή. Μηχανή από τα 12. Είσαι μηχανόβη. Πότε, από όταν? Από τα 12, με τράκα. Τράκα τη μηχανή, από εδώ και από εκεί. Το γιο σου τον αφήνεις, την κόρη σου, να ανεβαίνουν σε μηχανές, να... Αυτό δεν ξέρω, οι παρέες πώς είναι, τι κάνουν. Να ανεβαίνουν σε μηχανές, ούτε είχε αστείο, δηλαδή. Και τους κάνω συνέχεια πλήση εγκεφάλου. Τι δεν θα πάρεις? Μηχανή. Τι δεν θα πάρεις μηχανή? Ναι. Να σου πω, αυτό είναι λίγο ξύμορο. Είναι ξύμορο, αλλά... Το ακούω από τους περισσότερους μηχανόβιους. Όχι, υπάρχουν και άλλοι που τους βάζουν από πολύ μικρούς στα μικρά μηχανάκια, στις πίστες και τέτοια. Ναι, αλλά οι περισσότεροι είναι ότι εγώ οδηγώ, αλλά μην βλέπεις τι κάνω εγώ, εσύ δεν θα πάρεις. Λοιπόν, έχεις δίκιο, αλλά έχω κάποια επιχειρήματα. Το ένα είναι ότι άλλο να οδηγείς όταν είσαι 20 χρονών, ναι, και άλλο να οδηγείς στην ηλικία που είμαι εγώ τώρα. Άλλα μυαλά είχα τότε και όντως οδηγούσα τελείως διαφορετικά και άλλα τώρα. Επίσης, άλλο τότε, όταν εγώ ήμουν 20 χρονών και 16, μη λέμε. Οι δρόμοι πότε και τα λοιπά. ναι, δεν έχει σημασία. Και άλλο τώρα. Δηλαδή, τους λέω ότι ήτανε, αν γύριζα το χρόνο, δεν θα γινόμουν μηχανόβια. Επίσης, το μυστικό είναι να μην δοκιμάσουν. Αν δοκιμάσουν, γίνονται μηχανόβια. Αν συνηθίσουν με το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει στο μυαλό τους η μηχανή. Όταν έφυγα από το νοσοκομείο, χαθήκαμε εντελώς. Έτσι είναι. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι βγήκαμε και οι δυο μας από εκεί μέσα. Έτσι δεν είναι? Σταθήκαμε και οι δυο μας τυχερές. Ευτυχώς. Με τη διατροφή, με τα παιδιά σου, μαγειρεύοντας με την κόρη σου, με το βιβλίο το οποίο έχεις βγάλει, έχεις την ίδια σχέση, έτσι μια σχέση που τους μαθαίνω χωρίς να τους το επιβάλλω. Το σωστό τρόπο. Πώς το... Εντάξει, είμαι λίγο ιστερικιά στο σπίτι με αυτά που μπαίνουν μέσα στο σπίτι σε σχέση με βιολογικά και σωστή διατροφή, αλλά δεν είμαι το άκρο. Ναι. Έχω και φίλες πολύ σκληροπυρηνικές. Δεν είναι ότι... Λάθος είναι αυτό. Είναι λάθος, και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν είναι, ας πούμε... Άγια Λού. Ανάλογα, εγώ πιστεύω πάρα πολύ να τους δώσω την παιδεία ανάλογα με το χώρο που βρίσκεσαι. Δηλαδή, όταν πάμε σινεμά, θα φάμε και τα popcorn και αυτά με το τυρί από πάνω, πώς τα λένε. Τα nachos. Που ξέρουμε ότι αυτά όμως δεν θα τα φάμε στο σπίτι. Έτσι. Δεν θα τα πάρουμε το περίπτερο ή από το σούπερ μάρκετ να είναι στο ντουλάπι του σπιτιού. Όταν πάμε σε πάρτι, θα φάμε ό,τι γουστάρουμε.
Θα φάμε και την τούρτα μας, θα φάμε και τα αυτά. Όταν έρθει η φίλη μου στο σπίτι, θα πάρουμε πίτσα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι αυτό ότι όταν ήταν πολύ μικρά, τους έδινα βιολογικά chips, αλλά ακόμα δεν, όταν ήταν πολύ μικρά. Στην κόρη μου έδινα χαρουπολάτα μέχρι που ανακάλυψε τη σοκολάτα. Πες μου λίγο, η σχέση σου με την άσκηση ποια είναι? Η σχέση μου με την άσκηση, λοιπόν, εγώ ήμουν αθλήτρια από πολύ μικρή. Σε τι άθλημα? Ενόργανη, γυμναστική και βολεϊμπολίστρια. Μετά. Συνδυάζονται αυτά. Κοίταξε. Βολεϊμπολίστρια ψηλή, ενόργανη, ναι, χαμηλή. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, ήμουν η πιο κοντή στην τάξη. Από 4 έκανα γυμναστική στο Ζάον Κηφισιάς. Ήμουνα η πρώτη αθλήτρια του. Μόλις έγινε το τμήμα ενόργανης, ήμουνα η πρώτη αθλήτρια. Μάλιστα. Πηγαίναμε πανελληνίους αγώνες, ήμασταν πρώτες στην Αθήνα, τρίτες πανελλαδικός. Ναι, ναι. Έπαινα μετάλλια κλπ. Μάλιστα. Σε κάποια φάση όμως αποφάσισα ότι θέλω να ψηλώσω. Γιατί ως γνωστόν η ενόργανη γυμναστική δεν σε αφήνει να ψηλώσεις. Ναι, ναι. Και γύρω στα 14 σταμάτησα για ένα χρόνο. Και σε ένα χρόνο πήρα τόσο μπόι που νομίζω ότι κάτι έκανα. Δεν ήξερες τι να το κάνεις τόσο μπόι. Και πήγα μετά στην ομάδα και μου είπε ο προπονητής μου ότι μπορείς να συνεχίσεις, αλλά δεν θα είσαι στην ομάδα γιατί έχεις ψηλώσει τόσο πολύ που το δίζυγο δεν άνοιγε. Για το δίζυγο ανοίγει έτσι μέχρι τα κόκαλα εδώ πέρα. Είναι συγκεκριμένο. Δεν άνοιγε τόσο όσο ήμουν εγώ. Μάλιστα. Και επίσης του είχα ρίξει και ένα κεφάλι του προπονητή και μου λέει: δεν θα μπορώ να σε βοηθάω στις ασκήσεις. Έλα να μείνεις στην ομάδα. Να μην είμαι στην ομάδα, δεν το συζητώ. Γιατί, τι να κάνεις. Γιατί γι' αυτό μου αρέσει ο αθλητισμός, γιατί υπάρχει ο πρωταθλητισμός. Ναι. Και έτσι πήγα βόλεϊ. Έχω βρει, κάνω πιλάτες, το οποίο είναι για μένα, για το δικό μου σώμα, αυτό που θέλω ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι μια γυμναστική που μπορεί να την κάνεις μέχρι τα 100 χρόνια σου. Ναι, ισχύει αυτό. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος, αν δεν έχει μέσα του τη γυμναστική, πρέπει να τη βάλει από τα 40 και μετά, γιατί είναι θέμα υγείας, ευεξίας και όλα, τέλος πάντων. Και κάνω beach volley ως πρώην βολεϊμπολίστρια στο ΆΚΑ το κλειστό, που είναι και πολύ κοντά μου, που έχει, είναι κλειστό και έχει άμμο μέσα. Ναι, οπότε ναι. Κάνω 2-3 φορές beach volley. 2 φορές πιλάτες. Αυτό είναι το γενικό μου πρόγραμμα. Αλλά το μυστικό είναι, όταν δεν προλαβαίνεις, να μην πιέζεσαι, δηλαδή να πηγαίνεις 1 στις 10, να μην το βγάζεις από τη ζωή σου, αλλά να μην πιέζεσαι κιόλας. Και έτσι θα γίνει μακροχρόνια η σχέση σου με την άσκηση. Και αυτό είναι Thrive, επίσης. Αυτό είναι Thrive, ακριβώς. Καλοκαίρι TokTok περιοδία. Καλοκαίρι TokTok, την παράσταση αυτή που σε όποιον όλο θα είμαι στο TokTok λέει πω τη φοβερή παράσταση και έχει πολύ μια ωραία προϊστορία. Πολύ ωραία είναι παράσταση. Brand name πια. Ναι, είναι. Ισχύει. Κάνω τη μικροβιοφοβική. Δεν απέχω, αλλά εντάξει. Αλήθεια? Ναι. Δηλαδή, για πες. Έχω ένα θέμα λίγο με όλα αυτά. Με πράγματα τα οποία μπορεί να έχεις στην καθημερινή σου ζωή. Δεν είναι τόσο με τα μικρόβια, ότι φοβάμαι τα μικρόβια όπως αυτή. Είναι ότι συχαίνομαι, είμαι συχασιάρα. Και αυτό είναι λίγο ταλαιπωρία και είναι και προσοχή μην τα περάσεις τα παιδιά σου αυτά τα θέματα. Είμαστε τώρα στη μέση της περιοδίας, πάμε εξαιρετικά και θα κάνουμε και πολλά στην Αθήνα το Σεπτέμβριο. Θα έρθω να σας δω οπωσδήποτε. Όχι μόνο εσύ, και εσείς. Και όλος ο κόσμος. Τα έβαλες τα γυαλιά, ε. Τα έβαλα τα γυαλιά. Έχει αλλάξει, όλες οι εποχές έχουν περάσει. Αυτό είναι το ωραίο. Και χειμώνα. Χειμώνα θα είμαι με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στο θέατρο Ζήνα. Προσοχή, ο φίλος Δαγκώνη. Είμαστε 4 άτομα. Είμαστε ο Βλαδίμηρος, εγώ, ο Κρατερός και η Ευαγγελία Μουμούρη. Τέλεια. Και είναι μια γαλλική κωμωδία πολύ ωραία και σας περιμένουμε και εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Φιλά και πολλά.